Καλησπέρα όμορφε κόσμε, χρόνια καλά. Στο ραντεβού μας σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, λόγω το ότι είπαμε ότι αύριο θα κάνετε τα τσουρέκια και τα αυγά σας, οι εκκλησίες δεν είναι ανοιχτές, άρα ξεκινάνε μετά τις 7. Μπορούμε να κάνουμε ένα live επίκαιρο, ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Για όσους θέλουν τώρα να τα αποκτήσουν, δεν έχουν παρά μόνο, λόγω το ότι πάλι σήμερα θα βγει στο YouTube το συγκεκριμένο έργο, να κοινοποιήσουν το συγκεκριμένο έργο. Ήδη ξεκίνησαν από την Κυριακή να κοινοποιούνε, έχω ήδη μία λίστα ατόμων που κοινοποιούνε το έργο του Χριστού, εκείνο. Τι θα κάνουμε σήμερα? Έχουμε κοντινό, οπα, έπεσε κιόλας, δεν πειράζει. Έχουμε κοντινό, σήμερα θα κάνουμε ολόκληρο το Χριστό, ολόκληρη τη Σταύρωση. Καλησπέρα στην Άδεια. Να χαιρετήσουμε και είναι το... γιατί χαιρετάνε, εντάξει. Ο κόσμος, ναι. Στην κάμερα στα φώτα, στο ναι, ο Γιώργος. Καλησπέρα από την Νέλη. Γεια σας κορίτσια. Καλησπέρα και από εμάς, Νέλη. Κάμερα μάλλη. Πάμε αργά. Εντάξει. Αμέσως μετά το σημερινό live, θα το πω και μετά, βέβαια στο τελείωμα, έχει ανέβει ήδη η ελιά, το σεμινάριο της ελιάς, είναι έτοιμο, θα το δείξει ο Γιώργος. Μ' αρέσει το έργο, είναι ωραίο. Το έργο είναι αυτό. Ανεβαίνει ήδη στο διαδίκτυο. Την καλησπέρα μας τον Κώστα στην Κύπρο. Γεια σου Κώστα. Γράφετε παιδιά από πού μας βλέπετε, να ανέβει λίγο η διάθεσή μας, μένουμε που μένουμε σπίτι. Δεν έχεις διάθεση, δάσκαλε. Είμαστε εσόκλειστοι εδώ και ένα μήνα, προσπαθούμε με τη δημιουργία λίγο να... Καλησπέρα στη Μάτα. Λοιπόν, να κάνω τσιγάρο. Ναι, κάνω ένα τσιγάρο, χαλαρώσεις. Θα κάνω τσιγάρο. Ορίστε. Δεν πειράζει που καπνίζουμε πλέον. Όχι, να πειράξουμε. Έχω και τον καφέ μου εδώ. Έχουμε φάει κιόλας πριν από λίγο, γιατί δουλεύαμε. Άρα, δεν έχουμε παρά μόνο να περιμένουμε να μαζευτεί λίγο ο κόσμος. Καλησπέρα από την Κρήτη, έχουμε από την Ελένη. Γεια σου Ελένη. Γεια σου Ελένη. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τώρα που είμαι και από την Κρήτη, για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει τα μαθήματά μου. Ο Νίκος τα... καλησπέριζει, λέει να είστε καλά. Να είσαι καλά Νίκο. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αποτελέσματα που μου στέλνουν στο Messenger. Είναι υπέροχα για αρχαρίους τα αποτελέσματα. Η Έλενα από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα. Από Τρίπολη, η Τζέννη. Γεια σου Τζέννη. Είμαστε καλά, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έσαι λίγο, ας πούμε λίγο ακόμα. Η Ευαγγελία, την καλησπέρα της και την Ευαγγελία. Γεια σου Ευαγγελία. Είναι το τελευταίο... Έχουμε και τα έκτακτα. Τα πίνω, δεν αγωγήσει. Τα έκτακτα, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Βέβαια, πάντα. Επαναλαμβάνω, σήμερα θα κάνουμε την Σταύρωση. Άρα, δεν είναι για μόνο για προχωρημένους, μπορεί ο καθένας αμέσως μετά μόλις θα ανεβεί το βίντεο ή από τη σελίδα μου που ήδη θα είναι ανεβασμένο. Καλησπέρα τη Χριστίνα. Ή από το YouTube, να μπορέσετε να το δημιουργήσετε πραγματικά. Τα αποτελέσματα του Χριστού που μου στείλαν ή αναρτήσαν ήδη στα προφίλ τους είναι υπέροχα. Μπορεί ο καθένας λοιπόν ή μέσω των live ή μέσω των μαθημάτων που έχω αυτή τη στιγμή να μπορέσει να γεμίσει αυτό Γιβάσω το από μήνα Σάμπο, τον επόμενο. Γεια σου. Η Τάνια της Σαντορίνη, μας έχουν όλοι χρόνια πολλά και καλησπέρα. Να είναι καλά. Γιώργο, να ξεκινήσω. Η Μαρία από τον Μπρακάμι, καλησπέρα. Να είναι καλά, μια τσούρα.
Πασχαλίνα, καλησπέρα. Μπράβο, τα κορίτσια. Μεγάλος καμβάς, παιδιά, σήμερα. Μεγάλος καμβάς. Σαν την Πελοπόννησο δεν είναι, αλλά... Όχι, σαν την Πελοπόννησο δεν είναι. Είναι 60%. Βάζω μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, κορίτσι μου, αν το βίντεο είναι θολό. Το βίντεο λέει, Βάζω είναι θολό. Μας βλέπετε καλά οι υπόλοιποι. Η Βάσο είπε ότι είναι θολό. Δεν ξέρω που μας βλέπει η Βάσο. Ίσως... Καλησπέρα από Σέρες, από Σάμο, από τη Βάσο. Πολύ ωραία. Φιλιά, παιδιά. Φιλιά. Από τον Μπραχάμι, είπαμε. Πάμε. Από Μπραχάμι. Ναι. Πάμε και εγώ. Πάμε να παρουσιάσουμε τη Φιγένεια. Γεια σου, Φιγένεια. Την καλησπέρα της. Τι θα κάνουμε σήμερα, είπαμε, το τι θα χρησιμοποιήσουμε. Στον αγάπη ο... Γεια σου αγάπη, θα τα πει σε λίγο. Ναι, εντάξει, πάμε. Να παρουσιάσω μόνο 60% καμβάς, μαύρο, καφέ βαντάικ, ίντικο, όμπρε ψημένιο, μπραουμί, αλίζαρι, χρυσό και θα δω στην πορεία τι άλλα χρώματα θα χρησιμοποιήσω. Βλέπετε ότι έχω ήδη εδώ μόνικες πατρόγκες, έχω και τη μεγάλη μου την πατρόγκα σήμερα. Βλέπετε. Τα πινέλα μου, τα κοφτά μου, τις σπάτουλες. Στα ποτήρια στο τέλος. Ήταν σε από την Πάτρα. Γεια σου Πάτρα. Μερικοί το βλέπουν θολό, μερικοί λένε ότι είναι καλό. Προφανώς είναι από τη σύνδεση. Ναι, μάλλον. Εντάξει παιδιά, είναι υπερφορτωμένο το δίκτυο αυτές τις μέρες, το καταλαβαίνουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε Γιώργο. Γεια σου Βικτόρια, από Θεσσαλονίκη καθαρά βλέπει. Πάρα πολύ ωραία. Η Ειρήνη μας λένε τις καλησπέρες, καλή δημιουργία. Η Βασιλίνα τα ίδια. Εγώ ξεκινάω. Ναι, πάμε. Παίρνω όμπρα ομή, κλασικά. Όμπρα ψημένη. Όσοι έχω τώρα εδώ θα βγάλω. Όμπρα ψημένη. Καφέ Βαντάικ. Α, μπράβο, τέλεια. Ωραίος ήχος. Είναι λίγο μας λέει φταίει η σύνδεση. Φταίει η σύνδεση, α. Ίντικο, έχω βάλει μπόλικο, άρα με τη σπάτουλά μου. Η Βικτώρα που λέει εδώ κολόνια ελάχιστη όταν μετακινεί το χέρι σου, δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφει. Α, μήπως επειδή όταν ζουμάρεις... Όχι, μπορείς να δεις και εσύ μου, θέλεις. Ωραία, άστο, άστο, δεν πειράζει. Γίνονται. Θα βάλω λίγο. Α, ορίστε, εδώ μας λένε τώρα ότι στο λάπτοπ είναι θολό, στο κινητό είναι καθαρό. Α... Η Αναστασία μας τα λέει αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο σμαραγδί θα βάλω. Να βάλεις. Τέλεια. Έτσι τώρα μου ήρθε. Μπορντό. Και μπορντό θα βάλω, παιδιά. Το αλίζαν θα το βάλω μετά. Είμαστε καλά. Βάζουμε χρυσό. Για να βάλουμε τα φώτα μας. Μπόλικο χρυσό παντού. Τέλεια. Και ξεκινάω από φως. Δεν ψεκάζω καθόλου. Παίρνω την όμπρα μου μαζί με το χρυσό. Βάλουμε και άλλο χρυσό. Ορίστε και σικές έχουμε εδώ. Καλησπέρα μας και στις σικές. Γεια σας παιδιά. Ονόματα Γιώργο. Από τον Τζον. Red Lady. Εντάξει. Ίντικο. Και τι είπαμε γίνεται το Σάββατο δάσκαλε. Τώρα θα τα ξαναπώ όλα. Να τα ξαναπούμε λίγο να τα θυμηθεί ο κόσμος. Όλα. Γιατί μπορεί να μας βλέπουν και τίποτα. Καινούργιοι. Απλώνω το χρώμα μου απλά. Το κόκκινο το αφήνω για το τέλος. Όμπρα ψημένη. Θα έρθω λίγο από εκεί για να βλέπουν και την μίξη. Το χρωμάτων. Είναι και μεγάλος ο καμβάς σήμερα, λίγο θα με ζωρίσει, αλλά εντάξει. Απλώνω απλά παιδιά τα χρώματα. Δεν έχω υγροποιήσει καθόλου το καμβά μου.
Χρυσούλα, η ελιά σε λίγο. Να είσαι καλά. Τόνια, καλησπέρα. Και εσύ να είσαι καλά. Ιδιαίτερο έργο σήμερα, παιδιά. Πάμε να βάλω λίγο και το κόκκινο ψηλά. Το μπορντό μας. Το βάζω και εδώ. Λίγο ακόμα καφέ βαντάκι θα το χρειαστώ προς το παρόν. Απλώνω το χρώμα μου απλά. Δεν έχω κάνει τίποτα. Είναι το πρώτο στάδιο. Να γεμίσουμε τον πελώριο καμβά μας. Και εφόσον έχουμε τη μεγάλη πατρόγκα μας, δεν έχουμε παρά μόνο κατευθείαν με δύο κινήσεις να τελειώσουμε. Κέντρο, οριζόντια, κάθετα, το έχουμε μάθει. Τέλεια, υπέροχα. Το αφήνω για λίγο στα πλάγια. Διάβαζε Γιώργο εσύ. Συνεχίζω εγώ με χρυσό. Να ενημερώσουμε σε μερικούς που ρωτάνε, όπως η Χρυσούλα, ναι, για την ελιά, ότι η ελιά είναι μάθημα και ότι μπορούν να το δούνε, να το παρακολουθήσουν. Ναι, θα το ανακοινώσω, είπα, μετά το live. Είναι έτοιμο. Απλά θα ανακοινωθεί μετά το live, παιδιά. Τώρα κοιτάξτε. Ο Ιωσήφ λέει 8 χρονών και ο Νίκος 10. Σας παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Θα είναι καλά τα παιδιά. Λοιπόν, απλώνω λίγο με τη σπάτουλα. Γρήγορα. Η Λιζέτα μας χαιρετάει. Γεια σου, Λιζέτα. Γρήγορα με τη σπάτουλα. Να δημιουργήσω τα νεφελώματά μου. Α, ορίστε, αρχίσαμε. Τι? Η Μαρία, πού θα βρούμε τη διαπατρόγκα? Α, παιδιά, αυτή η πατρόγκα είναι συλλεκτική πλέον. Θα κάνετε λίγο υπομονή για την πατρόγκα, γιατί ενδέχεται να φέρουμε τέτοιες πατρόγκες στον επόμενο μήνα. Θα σας ειδοποιήσω. Είναι ιδιαίτερο, είναι σε αυτό το μέγεθος των 20 πόντων και των 25. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τα δεκάρια, αλλά θα έρθουν και τα μεγάλα. Θα σας πούμε και ακριβώς από πού μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Ναι, δεν είναι σαν σκουπόξυλο, απλά είναι λίγο πιο μεγάλη. Ναι, είναι λίγο σαν σκουπόξυλο. Ναι, είναι λίγο. Σαν σκουπόξυλο, όντως είναι το άλλο. Η Μαρία από τα λαγίνα τα φιλιά. Να είναι καλά, γεια σου Μαρία. Και τα χρόνια της πολλά. Οριζόντια κάθετα λοιπόν, παιδιά. Κατεβάζω. Σήμερα έχει πολύ φως, πολύ σκοτάδι. Οριζόντια. Τέλεια. Και ξανά κάθετα. Να δημιουργήσουμε όλο τον εφέλωμα. Ψεκάζω πρώτα εγώ πίσω το καμβά μου για να τεντωθεί. Κόρτσια, σας είπε ο δάσκαλος ότι θα έχει νέα για την πατρόγκα, πότε είπαμε? Μέσα στον επόμενο μήνα, τον Μάιο, θα είναι εδώ. Πιστεύουμε. Καλησπέρα από Εύβοια, από τη Γιώτα. Πράγματα. Ψεκάζω από πίσω το καμβά μου. Και τώρα κοιτάξτε τι θα κάνω. Παίρνω τη σπάτουλά μου και χαράζω το σημείο του σταυρού. Η Γλίτσα από τη Σύρο, καλησπέρα. Πες μια καλησπέρα στη Σύρο. Καλησπέρα Σύρο. Τα νησιά μας μας τιμούνε. Χαράζω λοιπόν το σταυρό μου. Ακριβώς εκεί που θα γίνει. Το βλέπετε. Βγάζω χρώμα. Προσταφερώ ουσιαστικά. Το είδατε. Η βάση. Κορίτσια, όποια θέλει πατρόγκα, θα στείλετε μήνυμα στον Χρήστο. Γιατί λέει η Μαρία, κράτα μία στάντρα, λέει, για μένα. Λοιπόν, θα βρούμε για μας. Και ψεκάζω, παιδιά. Πρώτα πριν ψεκάσω βασικά, κόβω, κοιτάξτε λίγο, το φύλλο μου, δεξιά.
Αριστερά. Η Μαρία ρωτάει γιατί ψεκάζουμε από πίσω. Για να τεντωθεί καλύτερο ο καμβάς. Δεξιά, αριστερά. Έχω δημιουργήσει ένα νεφέλωμα γύρω από το σταυρό. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να ψεκάσω στο σημείο εδώ του σταυρού. Η Βούλα μάλλον τώρα μπήκε από την Πάρο. Ναι. Ρωτάει τι χρώματα έχεις. Ακριλικά. Ακριλικά. Στο σημείο του σταυρού λοιπόν όλο ψεκάζω, ενεργοποιώ και σηκώνω. Κοιτάξτε λίγο. Λοιπόν, να αρχίσει να στάσει. Μας ρωτάει την ίδια ερώτηση μας κάνει και η Εμιλία. Γιατί ψεκάσαμε από πίσω. Επειδή είναι ζωντανός, σαν ζωντανός οργανισμός ο καμβάς, όταν ψεκάζουμε από πίσω ενεργοποιείται και μας τεντώνει τον καμβά. Το βλέπετε. Με απλά λόγια. Απαντάω εγώ για τον δάσκαλο. Ωραία. Και εγώ από τον δάσκαλο το έμαθα. Μην νομίζεις ότι το ήξερα. Δημιουργούμε το σταυρό κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε τη Μάρτα. Γεια σου Μαρθούλα. Το αφήνουμε λίγο. Παίρνω το χαρτί κουζίνας για να μην γίνει χαμός εδώ. Για όλο αυτό που έχει στάξει. Ναι, η κυρία Σκουφά λέει είπε ότι θέλει στάντα. Καλά Σκουφά. Ναι. Κάτσε να θυμούμε και θα δώσω όλο τον κόσμο. Πάνω γράφει η Μαρία Σκουφά και από κάτω γράφει. Γιώργο, η Σκουφά είπε ότι θέλει στάντα. Μαζεύω λίγο το νεράκι, παιδιά, εδώ που έσταξε. Το καθαρίζω. Τέλεια. Και να είμαστε και λίγο καθαροί. Έτσι. Αφήνω στην άκρη και πάμε να βγάλουμε με το χαρτί μας το νερό που βγάλαμε. Γεια Αφροδίτη καλησπέρα, γεια Δήμητρα καλησπέρα. Το βλέπετε. Αφαιρώ όλο αυτό το κομμάτι. Η Μαρία ρωτάει τα γλυκά να είναι... Τα γλυκά. Τα ακριλικά. Α. Είναι σε παχιά μορφή ή κανονική. Σε παχιά μορφή παιδιά. Υπάρχουν πολλών ειδών. Έτσι, βοηθάμε κιόλας. Φαίνεται θα αγοράσουμε καμβάδες σε χοντρική. Βοηθάμε κιόλας να φύγει το νερό. Κατά αυτόν τον τρόπο η υγρασία θολώνουμε το τοπίο που θα γίνει όλο αυτό. Συνεχίζω. Να το βγήκε. Μπόλικο χαρτάκι. Διάβαζε λίγος. Ο κανένα θα διαβάσω. Αφαιρώ όλη μου την υγρασία. Το βλέπετε. Έτσι θα με βοηθήσει πιο εύκολα να αποδώσω. Έχει λέει και τσιόντρα. Το θυσιάζουμε για σένα. Σοβαρά, τι ώρα είναι, παιδιά. Τη Χρυσούλα. Είναι για την Αθήνα, θυσιάζουμε την καλησπέρα της. Τέλεια. Κοιτάξτε το λίγο. Ήδη έχει καθαρίσει ο σταυρός για να μπουν τα σκούρα. Κοιτάξτε το λίγο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται και από εκεί. Μια χαρά. Αν το καταλαβαίνουν. Η Μέγνη λέει ευχαριστούμε για τις τεχνικές που μας δίνετε. Να είστε καλά. Πάμε να δημιουργήσουμε... Η Φιλιό και η Φιλιό και η Εμιλία, είστε υπέροχος. Και να είστε καλά παιδιά. Μέχρι στιγμής. Μας κάνουν και τέτοιο, μέχρι στιγμής. Ωραία. Δεν είμαι σίγουρο για μετά. Πάμε να βγάλουμε... Η Άρτεμις από Κομωτινή, καλησπέρα. Έχουμε. Άλλος, πρέπει να ξεκινήσω άλλο. Πάμε.
Λοιπόν, αυτό πινέλο. Τι δείχνουμε τώρα. What's that paper, please? I'm sorry, not this paper. Get it, please. It's a kitchen paper. Ναι, χάρτη κουζίνας. Πάμε να δημιουργήσουμε τη φιγούρα. Μήπως να έρθω από εκεί. Από εκεί θα έρθεις. Έλα, σιγά σιγά. Καλά. Να δημιουργήσουμε τη φιγούρα. Το μόνο που θα κάνω είναι σκέτο το κοφτό το πινελάκι μου. Να το πάω... κόκκινο, τι χρώμα. Πες μου λίγο σε παρακαλώ, τι χρώμα είναι το κόκκινο. Μπορντό. Μπορντό. Είναι μπορντό. Ματζεντίζει λίγο, έχει λίγο ματζέντα. Ωραία, κάνουμε λίγο zoom στο κόκκινο που ζητάει η Δέσποινα. Πάρα πολύ ωραίο. Γεια σου μάτα μου. Πάμε. Έχει υγρασία, άρα δεν θέλουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Το μόνο που κάνω είναι να βγάλω χέρια. Ξύνω λοιπόν το χρώμα μου για να βγάλω χέρια. Στα χέρια λοιπόν εδώ τώρα αρχίζει η λεπτομέρεια. Όμως ο πρώτος από εδώ που σηκώνεται για να έρθει το κεφάλι. Ποιον δραγώ έχω λουλούδι, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι χρυσούλα. Λοιπόν, στήθος, καθαρίζω ουσιαστικά το χρώμα μου. Οι σύμμαχοι μας ευχαριστούν, λένε thank you. Κάνε καλά. Λοιπόν, χρώμα. Αφαιρώ το χρώμα. Λεκάνη. Μανδύλιο. Και φεύγω για τα πόδια. Καθαρίζω δηλαδή για να βγάλω τη φιγούρα μου. Εφόσον έχω καθαρίσει, πηγαίνω να βγάλω ό,τι υγρασία πάλι με το πινέλο υπάρχει για να μπορώ να δώσω ακόμα καλύτερα το σώμα μου. Η Λιζέτα λέει Χρήστο χάνεσαι. Εδώ κατάλαβα. Πού χάνεται. Πού χάνομαι. Στο βαθύ γαλάζιο. Μήπως η σύνδεσή μας δεν είναι καλή. Δεν ξέρω παιδιά, πείτε μου για τη σύνδεση αν βλέπετε. Και το κεφάλι μας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε βγάλει τη φιγούρα μας και ξεκινάμε να χτίζουμε από το σταυρό και κατεβαίνουμε κάτω. Ο λόγος αυτό, γιατί γίνεται, γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε εδώ και να θέλουμε να βάλουμε το ξύλο από πίσω, άρα ξεκινάμε ουσιαστικά από το ξύλο, καφέ Van Dyck. Καφέ Van Dyck με τη σπάτουλα. Πάμε πάνω. Χαράζουμε και τραβάμε. Το βλέπετε. Χαράζουμε και τραβάμε. Το ίδιο σε αυτό το σημείο. Χαράζουμε και τραβάμε. Να αποφασίσουμε μέχρι πού ακριβώς θα είναι ο σταυρός μας. Από εδώ μεριά το πάχος του σταυρού με απλές γραμμές. Δεν χρειάζεται να το δώσουμε ρεαλιστικά. Αποδίδουμε απλά με απλές σπατουλιές το που βρίσκεται ο σταυρός. Απλά πρέπει να το βλέπω και λίγο όρθιο γιατί νομίζω ότι γέρνει. Αν μου πείτε ότι γέρνει, θα το δω εγώ. Είναι μεγάλος ο καμβάς, παιδιά.
Το ίδιο και εδώ. Κόβω. Κόβω. Αφήνω όπου θέλει ας πάει εκεί. Πάμε λοιπόν στο τελείωμα. Για να μπορεί να έρθει το υπόλοιπο του σταυρού, το βλέπετε. Σε αυτό το σημείο. Καφέ Van Dyke λοιπόν. Και τραβάω από τη μία πλευρά. Βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα του να στεγνώνουν όλα αυτά. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να δώσουμε τεχνικές οι οποίες να γίνονται αυτή τη στιγμή επί τόπου και χωρίς να χρειαστεί να έχουμε στέγνωμα. Χρυσούλα μου, κάτι να γίνουν να κάνουν τα μέτρα και τι έγινε, τα μαθήματα είναι τα... Λέει δεν θέλω κομμωτήριο, λέει. Η Χρυσούλα, θέλω μαθήματα από κοντά, με λελούδι. Τι να πω τώρα. Ωραία. Αχ ρε παιδιά, τότε που ήταν αυτό, δεν με θέλατε, τώρα με θέλατε. Αχ. Λοιπόν. Ναι. Τι να σας κάνω. Τι να κάνουμε παιδιά, τώρα δύσκολα τα πράγματα. Όταν ήμουν εκεί, δεν ερχόσασταν. Τώρα που δεν είμαι... Χρυσούλα, τέτοια είσαι. Λέει, μην την πράξεις, δεν μιλάω για τη Χρυσούλα. Γιατί μάλλον για τη Χρυσούλα, λέω. Δεν μάλλον μόνο τη Χρυσούλα. Πας καλά. Όχι. Η Χριστίνα το γαϊδάρι μας λέει ότι η εικόνα είναι τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, ας το σηκώσω για να καταλάβετε τι γίνεται. Ναι, για να φέρετε, να βάλω λίγο το καφέ το, ίντικο, το καφέ του Van Dyke λίγο παραπάνω επάνω στο σημείο της ένωσης. Για να καταλάβετε κι εσείς το τι γίνεται. Έτσι, ελεύθερες είπαμε γραμμές. Εγώ κόβω κιόλας διάφορα πράγματα. Δηλώνουμε διάφορα με αυτά. Σίγουρα μας αρέσει αυτό το ελεύθερο. Λοιπόν, μισό λεπτό Γιώργο, θα το σηκώσω. Η κυρία Σκουφάλη, πόσο γρήγορα κάνετε τον σταυρωμένο. Έτσι είναι ρε μαράκι. Ναι. Εδώ μας έφυσε λίγο, δεν πειράζει. Τέλεια. Η Χρυσούλα λέει ότι ακολουθάμε τη σπάτουλα. Ναι, δεν την ακολουθάμε. Μήπως το λέει ειρωνικά, κυρία Χρυσούλα. Δεν καταλάβαμε. Όχι σπάτουλα. Τη σπάτουλα που δουλεύεις. Όχι, δεν ακολουθάμε. Απλά βάζω λίγο το καφέ. Εγώ ακολουθάω τη σπάτουλα. Λοιπόν, με το κινητό. Κοιτάξτε λίγο μέχρι τώρα τι έχουμε κάνει. Φαίνεται Γιώργο. Ναι. Πάμε να κάνουμε λεπτομέρειες. Έλα Ζόρζ από εδώ. Το θέμα όλο εκεί είναι, δάσκαλε, στη λεπτομέρεια. Λοιπόν, εγώ τι κάνω τώρα, καθαρίζω ό,τι υπάρχει μέσα. Εδώ, πολύ υγρασία, τη βγάζω. Έτσι. Βγάζω την πολύ υγρασία. Σε τρελαίνουμε. Καλησπέρα Φωκίωνα. Να είσαι καλά. Καλή Ανάσταση. Part-time πληρώνομαι. Δεν μπορώ να το διαβάζω όλα. Μπράβο ρε, σε ευχαριστώ. Πάμε. Λοιπόν... Έβαλες. Το OK. Πάμε να βάλουμε χρώμα. Λοιπόν... Εντάξει Χρυσούλα μου, το κατάλαβα ότι τη μιλάς ειρωνικά. Πρόκειται λίγο το έργο τώρα εδώ όμως. Πάμε να βάλω λίγο λευκό. Για να ξεχωρίσει το σώμα. Τίποτα παραπάνω, μόνο για να ξεχωρίσει. Λίγο λευκό. Είπαμε απλές πινελιές, παιδιά. Σπατουλιές συγκεκριμένα. Και πάμε να δώσουμε φώτα. Και η Κατερίνα από το Λάβρο μας θέλει καλησπέρα της. Γεια σου Κατερίνα μου. Στους τέλειο μήνες... συγκινητικό έχουμε εδώ αυτά ευλογημένα χέρια την Μαρία. Η τέχνη δεν μπαίνει σε καραμπίνα, σε καραμπίνα λέω, σε καραντίνα. Σε καραμπίνα. Στην καραμπίνα είναι φατσιά. Λοιπόν,
Προσέξτε λίγο, παιδιά. Να, τώρα βλέπεις. Η Μαρία μας λέει καλή ανάσταση, ιδέως για το ταλέντο σου. Η κυρία Σκουφά συνεχίζει και μας λέει ότι θέλω να το κάνω πάρα πολύ, λέει, αλλά δεν έχω καμβά. Τι να σε κάνω. Εγώ σε ευχαριστή. Θέλω να το κάνω, λέει, και δεν έχω καμβά. Λοιπόν, κοίτα λίγο τι θα κάνω, Γιώργο, εδώ. Ναι, μάλιστα. Το μαντίλι. Το πάνι, δηλαδή, που καλύπτει. Το τραβάω. Είναι ο χιτώνας που φορούσε. Ναι, το τέτοιο. Πάμε να βάλουμε πόδι. Δεύτερο πόδι. Με τις σπατουλιές. Πάντα υπέροχα έργα έχουμε και καλησπέρα από την Αντζελίνα, δί μας. Γεια σου. Απλά φωτίσματα. Απλά φωτίσματα. Η Νάντια μας λέει ότι ζηλεύω. Η Μάρο λέει απόλυτη καθήλωση. Να είστε καλά, παιδιά. Έλα να βλέπεις τώρα. Ό,τι μου πείτε κάνω. Τι? Η Δασία μας λέει ότι είστε πολύ ωραίος δάσκαλος και μαζί διδάσκεται. Από μακριά. Από μακριά, τι να κάνεις. Ποιος είναι. Καθένας ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορούμε, παιδιά, να κάνουμε, κάνουμε. Να περάσει ευχάριστα όλο αυτό που ζούμε. Λοιπόν, φως, πόδι. Η Χαρά λέει ότι είσαι υπέροχος δάσκαλε. Να είστε καλά, παιδιά. Και η σκιά τώρα βάζουμε. Μέσα, εκεί ακριβώς που θέλουμε. Τι πες? Σε λίγο στο λάδι θα πίνουμε καφέ, λέω. Μια χαρά. Το ένα έργο καλύτερο από το άλλο, τη Στέλλα. Ορίστε. Κοντά είμαστε. Πρόσωπο. Απλά φωτίζω, παιδιά, δεν κάνω τίποτα άλλο στο πρόσωπο. Τώρα θα μπουν όλα. John, you have to watch this. John, you have to watch this. Σε κάποιον άλλο. Σε κάποιον άλλο, στον Τζόνι. Στον Τζόνι. John the Greek. Λοιπόν, είμαστε καλά, Γιώργο, μέχρι εδώ. Ναι, πολύ ωραία, φανταστικά. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε και από εδώ το σταυρό. Πολύ ωραίο. Πάμε να βάλουμε σκιές. Η Ευαγγελία την αρχαία Ολυμπία μου λέει υπέροχα, λέει, όπως και όλα τα έργα σου. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή Ανάσταση. Και... καλή Ανάσταση. Να έχουμε. Να έχουμε σε όλους. Άσχετα όμως, πες όμως τι καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση θα πούμε όταν θα κάνουμε το τελευταίο live. Α, το πώς, ναι, 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 τα λέμε από τώρα. Έτσι, έτσι. Έχουμε τους χαιρετισμένους. Το Σέργα. Έχουμε το Σάββατο. Τη σπάτουλα. Κάποιοι μπορεί να μην. Η Δέσποινα λέει πολύ ωραίο, έχει πολύ χρόνια, πολλά χρόνια να πάρει πινέλο στα χέρια τη. Χαίρομαι που βλέπω ότι γιατί. Μπράβο. Λοιπόν. Η Έλενα από το ωραίο γαστρό. Πολύ ωραίο έργο και καλή Ανάσταση. Γεια σου, Έλενα. Σιγά σιγά με τη σπάτουλα, παιδιά, εδώ. Προσοχή για μαλλί. Για το κεφάλι, όλο αυτό που θα βγει. Και δεν μπορείτε, αστεγνώσει. Με το πινελό. Με το πινελάκι, σιγά σιγά. Μέχρι και εγώ το μάθω. Εγώ δουλεύω απλά σιγά σιγά όλο αυτό, τη σπάτουλα. Ο Κώστας ρωτάει τι ώρα το Σάββατο. Τώρα θα τα πούμε, παιδιά, όλα. Καλά, περιμένετε να τελειώσει το έργο. Ακόμα δεν τελειώσαμε. Μα δεν αρχίσαμε. Δεν τελειώσαμε.
χαράζω, παιδιά. Βλέπετε το πρόσωπο, το χαράζω. Τα φώτα θα μπουν σε λίγο. Απλά χαράζω το που βρίσκεται. Τέλεια. Όσμε σκιές και εδώ. Την Ηράκλεια, καλή Ανάση, να έχουμε από την Πόπη. Γεια σου, Πόπη. Λίγο να το σηκώσετε, μετά, καλέ. Πάνε είναι εύκολο. Να το σηκώσω, ναι. Για να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Άμπρο. Να βλέπει, γιατί φαίνεται αλλιώς όρθιο. Ωραία, να το δω κι εγώ. Για μεγάλη διαφορά. Έχει. Έχει όντως μεγάλη διαφορά, μισό λεπτό, παιδιά. Λίγο να κάνω τις χαρακές που θέλω στο έργο μου. Τώρα που είναι υγρό. Όμως και αρετή λένε την Κάρμα, δεν βλέπουνε. Η Κάρμα μαζί με το δείξτε τους. Η Κάρμα και ο Μπούκι Μούντε. Η Χρυσούλα συνεχίζει και... Ναι, η Κάρμα είναι εδώ. Κάρμα. Ναι. Μπο. Και ο Μπο. Η Χρυσούλα λέει αυτό ήταν το εύκολο το μάθημα. Μα δεν είπα ότι θα είναι εύκολο. Ναι. Το είπα, είπα από την αρχή. Είχε καθαρίσει. Καλή να δείτε αυτό. Χαράζω λίγο τα περιγράμματα έτσι ελεύθερα. Η Χριστίνα λέει δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό το επίπεδο τέχνης. Ποια Χριστίνα. Δεν θα φτάσω, η Δαμιανίδου. Όχι, όχι. Καλή ανάσταση από το Πολύκαστρο. Η Εκατερίνη λέει απίθανος καλλιτέχνης, υποκλίνομαι. Σε λίγο, παιδιά. Τώρα απλά χαράζω εγώ για να το δείτε. Χριστίνα μου, άμα παρακολουθείς τα μαθήματα, για ποιος είναι ο λόγος να μην φτάσεις. Κοιτάξτε το λίγο μέχρι εδώ, σε ποιο σημείο είμαστε. Ορίστε. Η Εμιλία λέει, το θέλω αυτό το έργο. Θα σας πω τι θα γίνει γι' αυτό. Η Μαρία λέει, δάσκαλε σε ξύλο φτιάχνετε ή μόνο σε καμβά. Και σε ξύλο φτιάχνετε. Η Μένη από τη χιονισμένη Φλόρινα, λέει υπέροχο. Πω, Φλόρινα χιονισμένη. Η Τζέγκ μας λέει πόσο δέος προκαλεί το έργο. Δεν ξέρω, και εγώ πρέπει να το δω σε λίγο όρθιο, γιατί δεν το βλέπω. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πέρα Γιώργο. Το βλέπω εγώ. Για να ελευθερώσουμε και τον κόσμο, λέει μήπως και ακούσουνε... Άσομαι να. Την ακολουθία του νηφίου, του μυστικού δείπνου. Λοιπόν, νομίζω είμαστε σε... Ναι, ωραίο σημείο. Ναι, και εμένα αρχίζει να μ' αρέσει, παιδιά. Ευχαριστούμε τη Δέσποινα. Υπέροχος για ακόμα μια φορά, τι πράγμα. Έλα να βάλουμε τις λεπτομέρειες τώρα και τα φώτα. Α, νόμιζα ότι θέλεις να με δείξεις εμένα. Έλα, μωρέ, να σε δείξω. Πες ένα κιά. Τι να μας πει, Ανταλή. Όχι, εντάξει, ρέμψε λίγο. Λοιπόν, δείτε και τον Γιώργο, παιδιά. Πες δείτε και τον Γιώργο. Γεια σας, παιδιά, καλή δημιουργία. Εδώ με τον δάσκαλο. Σ' αγαπάμε. Βέβαια. Έλα, μην το δείξω και τον Γιώργο. Βέβαια. Λοιπόν, Γιουργάκης φαίνεται πριν να φαίνεται. Γιουργάκης. Γιουργάκης. Λοιπόν, καλά με είδε. Λίγο σκοτάδι εγώ τώρα με τη σπάτουλα, παιδιά. Λίγο σκοτάδι. Η Μαρίνα μας λέει είναι υπέροχο. Να είναι καλά. Δεν χρειάζεται και πέρα. Θα βάλουμε χρώμα δάσκαλε, θα το αφήσουμε έτσι. Θα βάλουμε κανένα πορτοκαλί, θα βάλουμε. Τι λέτε. Βάζω λίγο σκοτάδι. Η Αραζέλα είναι πολύ όμορφο από το σουφλί Εύρου. Γεια σου Αναστασία από το σουφλί μας. Ναι, καλό Πάσχα να γίνεται. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Η Νάντια άρχισε τα φωνήντα. Ω, μπράβο, yeah. Νάντια. Άρχισε να... Να ξεφωνεί. Ναι, τα φωνήντα. Εφτά είναι. Η Νίκη μας λέει ότι είναι φανταστικό. Μπράβο σου. Ποιος? Η Νίκη. Γεια σου, Νίκη. Πετροπούλου. Γεια σου, Πετροπούλου, Νίκη. Δεν την ξέρω.
Έδειξα. Φωτάρες που φάθηκε κόκκινο. Το κόκκινο ακόμα δεν μπήκε, παιδιά. Θα μπει όμως. Θα μπει. Ναι, εντάξει, θα μπει, κυρία Σκουφά. Λοιπόν, βάζω. Ήρε τα λέει μοναδικό, όπως όλα θα έργα. Τι. Βάζω επίπεδα, κόβω τώρα τα χρυσά μου και κατεβάζω και ανεβάζω και δημιουργώ τώρα την κίνηση στον σταυρό. Ρωτάνε για ποιο λόγο γίνεται τώρα σε τραπέζι και όχι σε καβαλέ. Γιατί αυτή τη στιγμή βολεύει, παιδιά. Σε καβαλέτο δεν θα μπορούσαμε. Στο σπίτι, εντάξει, βολεύει περισσότερο βέβαια το καβαλέτο στο σπίτι, να πω την αλήθεια. Πιάνει λιγότερο χώρο. Αλλά εντάξει. Έχουμε μάθει τώρα να δουλεύουμε εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε να βάλουμε λίγο και την επιγραφή μας επάνω, Γιώργο. Διαφορετική. Αποτυχίο έχουμε τις αγάπες. Υπέροχο λέει, η Μαρία. Χαίρομαι. Τώρα στο τέλος θα μπει το κόκκινο. Δεν παίρνουμε ακόμα στα κόκκινα. Ε, κυρία Σκουφά, που ανησυχεί. Μην ανησυχείς. Σκουφά, συγγνώμη, αλλά έχω βάλει πολύ χρυσό. Ο Αγάπιος λέει το αγαθινό σε φάνη θέλει λίγο φως με το όρο. Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Η Γεωργία μας λέει μοναδικό. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι χρώματα θέλει. Ναι, παιδιά, ό,τι χρώματα θέλετε. Και όσο έντονα τα θέλει. Από Κοζάνη έχουμε. Από την περιστέρα την Κοζάνη έχουμε τα... την καλησπέρα της και, τα... και υπέροχο έργο, λέει. Και καλή ανάσταση. Παιδιά. Έτσι, εγώ βάζω γραμμές ελεύθερες. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λοιπόν πρώτα. Πού ήταν το πετρόλαιο σμαραγδί εδώ. Να το βάλω κάτω. Κατεβαίνουμε κάτω. Γίνεται να φτιάξει το ίδιο, λέει, μόνο με το σταυρωμένο. Βεβαίως. Μόνο το Χριστό και το Σταυρό. Βεβαίως. Ό,τι θέλετε κάτω. Εννοείται αυτό, παιδιά. Η Χριστίνα σου στέλνει τα φιλιά της με το Τρίκαλα. Γεια σου, Χριστίνακι μου. Σε περιμένουμε. Η Βάσου μας λέει καταπληκτικό, υπέροχο. Γεια σου, Βάσου. Ας έβει και τα λεντάρα μου, Χριστίνα, να μιλούμε τα μισά. Γελάς. Γελάω. Την αλήθεια είπε τα λεντάρα. Εντάξει. Δεν πρέπει να τα λέμε. Εννοείται. Να βάλουμε λοιπόν και στο φωτοστέφανο, όπως είπε. Λίγο όρο. Λίγο όρο στο αγκάθινο. Θα βάζε έτσι κι αλλιώς παντού μετά, αλλά αφού σου το είπε, να μην το κακορδέσουμε τον Αγάπιο. Ελεύθερο εδώ. Τέλειο. Πάμε λοιπόν να βάλουμε αλίζαρι. Το αίματος. Τι. Το χρώμα του αίματος, λέω, το αλίζαρι. Ναι. Ορίστε. Λοιπόν, πάμε. Τίποτα, μία πινελιά, μία σπατουλιά, ελάχιστο. Κόβω. Κόβω. Μ' αρέσει. Απλά χαϊδεύω. Τόσο όσο δεν χρειάζεται παραπάνω.
βάζω το σμαραγδί ελάχιστα στο κομμάτι εδώ. Του υφάσματος. Και μας λέει ότι είναι εξαιρετικό, καλή ανάσταση. Λοιπόν, χαράζουμε ίσως να ζωρέως βασιλεύσει τον Ιωδέα. Καλό φως στον Σταυρό, σε όλα αυτά που γίνονται γύρω από αυτόν. Η Χρυσούλα συνεχίζει και μας ρωτάει το χρώμα, τι χρώμα είναι το μπλε. Βασικά εκείνο και κάτω μάλλον, κατά πάση πιθανότητα, που δεν είναι μπλε. Το σμαραγδί. Είναι σμαραγδί. Με ρομπάκι χίλια, συγγνώμη κορίτσι μου, τώρα πάω από εκεί. Τι? Ότι ανάποδα επειδή μπερδεύονται λέει. Απλά θα πάω από δίπλα σου. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το μπαμ. Η Αναστασία ρωτάει, επειδή δεν το είδε από την αρχή, μπορεί να το δει... Βεβαίως, βεβαίως, όλα ξανά... μπορείτε να τα δείτε, παιδιά. Τι βάζω λίγο φανταστικά χρώματα. Παρακαλούμε, Χρυσούλα. Γιώργο, τώρα θα κάνουμε λίγο το μπαμ. Ναι, βέβαια. Ωραία. Πάμε λοιπόν από εκεί. Για να ρίξω το χρυσό. Ναι, εντάξει, απλά δεν μπορώ να χαλάω χατήρια στα κορίτσια. Για να το δούμε από κοντά κιόλας. Μαγικό. Δείξε λίγο. Σιγά σιγά. Εδώ φαίνεται. Άστο. Εδώ φαίνεται. Βλέπεις. Δες το τι ώρα που είναι. Έτσι. Τέλεια απόδοση. Πάμε να κάνουμε να ρίξουμε γύρω από εκεί. Για να ρίξουμε τα... Κάτσε να βάλω εγώ το. Εδώ το. Το καφέ για να... Από το Ηράκλειο, από το Ηράκλειο Κρήτης λέει. Να είστε καλά, παιδιά. Η αρετή είναι. Τη δυσία έχει καθυλώσει. Συγκλονιστικό. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Τσίκωσε το λίγο να δούμε εδώ τι γίνεται. Τι κάνω τώρα, παιδιά. Ψεκάζω σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε λίγο. Προσοχή. Η Ειρήνη υπέροχο όπως πάντα. Ψεκάζω σε αυτό το σημείο που είναι το τελείωμα του χεριού και του σταυρού. Το βλέπετε. Ψεκάζω. Υπάρχει. Τίποτα άλλο. Και στο τελείωμα του σταυρού και δεξιά αριστερά. Χρυσούλα, όλα τα θέλεις εσύ. Πατρόγκες θέλεις. Τον πίνακα το θέλεις. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Όλα τα θέλω. Λέει. Όλα τα θέλω. Λοιπόν, τώρα Γιώργο όμως, ναι. Κάπως πρέπει να γίνει, να στηρίξω εγώ αυτό για να ρίξω το χρυσό μου. Ναι. Λοιπόν, θα βάλω λίγη σκόνη εδώ. Θα βάλω λίγη σκόνη εδώ. Θα την πάρω με τη σπατουλίτσα μου. Η Φρόσα από τη Λίμνο στέλνει τους χαιρετισμούς της. Θα ρίξω λίγο εδώ, κοίτα λίγο Γιώργο, ναι. Πλαγίως και ρίχνω λίγο χρυσό από πάνω. Σε διάφορα σημεία και από πάνω βέβαια, αλλά κυρίως σε αυτό το κομμάτι που έχω ψεκάσει. Εδώ. Τι βλέπουμε και τη σκόνη πως πέφτει, φαίνεται ούτως ή άλλως. Αυτό που... Ωραία. Στο τελείωμα. Που κολλάει η σκόνη, παιδιά, το βλέπετε. Και εδώ στο τελείωμα που είχα βάλει. Νεράκι, εκεί που υπήρχε νεράκι, μπορεί να μπει σκόνη. Η Νίκη λέει, έχουμε χαζέψει τέλειο, το θέλει και αυτή. Ωραία παιδιά, εφόσον το θέλετε όλοι, δεν έχετε παρά μόνο να κάνετε αυτό που θα σας πω σε λίγο. Η Μαρία ρωτάει γιατί ψεκάζουμε τα χέρια, δηλαδή θα τρέξει το χρώμα. Ψεκάζουμε, Μαρία, τα χέρια. Όχι. Για να ρίξουμε το χρυσό. Για να ρίξουμε το χρυσό μας. Δεν ξέρω πώς φαίνεται, εγώ δεν το έχω δει ακόμα βέβαια. Λοιπόν, στα ποτήρι μας, πού είναι το ποτήρι, παιδιά, κάπου εδώ το είχα, κάπου το είχα, ένα στα ποτήρι, να το... Η Τζόρτζια λέει, perfecto, μπράβο. Λοιπόν,
Γιώργο, βάλε λίγο την τέτοια μέσα εκεί στο νερό. Φέρε λίγο την κάμερα σε μένα. Να βάζει λίγο το νερό και θα ξεραθεί. Το σμαραγδί, λέει η Γεωργία, κάπου που το βρίσκουμε, λέει, και αν υπάρχει κάποιο όνομα, κάτι. Υπάρχει, παιδιά. Υπάρχει. Θα σας πω για τα υλικά, όποιος θέλει και όπου θέλει να το βρει. Δείτε το από κοντά. Βέβαια σας λέω ότι ο καμβάς είναι πάρα πολύ μεγάλος. Απλά ξεχάσαμε να βάλουμε την πατρόγκα μέσα, για να μην στεγνώσει. Η σκόνη Μαρία είναι αγιογραφίας ή πορπορίνα, όπως θέλεις τη ζητάς. Λοιπόν, Γιώργο, εδώ το βλέπετε το χρυσό που γυαλίζει. Πάμε να βάψουμε ένα καφέ Βαντάι. Και η Τζέννη. Να το στείλουμε το έργο στην Αμοργό. Εξαιρετικό, λέει. Μπράβο, δάσκαλε. Εννοείται ότι θέλω κι εγώ. Μπράβο, ρε Τζέννη. Λοιπόν, παιδάκια. Η Περιστέρα λέει συγχαρητήρια, είναι τέλειο. Τώρα θα τα πούμε λίγο για τα έργα. Ένα λεπτό θα μου δώσετε για να το ολοκληρώσω, γιατί μετά δεν θέλω να πιάσω. Έχουμε τα πασχαλινά μας έργα. Πιο χαρούμενα. Να ολοκληρωθεί το γύρω-γύρω. Με το σταυρωτήρι. Το βάφο. Τις λεπτομέρειες, να είναι έτοιμο και αυτό, να περιμένει αυτόν που θα... Έψαξα παντού και δεν βρίσκω σκόνη χρυσού. Η Γεωργία λέει... Ωραία, στείλε μου Γεωργία για να σου δώσω το link. Ναι, θα στείλεις ένα μήνυμα στο, θα στείλεις ένα μήνυμα στο Χριστό, στο Messenger ή στη σελίδα του και θα σου στείλει το link που μπορείς να βρεις. Και να το παραγγείλεις με... Ο Κώστας λέει το έργο θα έρθει στην Κύπρο. Χαίρομαι. Λοιπόν, είμαστε καλά. Πολλοί ρωτάνε πώς μπορεί να δείτε το έργο από την αρχή. Τώρα που θα τελειώσουμε το live μπορείτε να το ξαναδείτε. Παιδάκια, να πω κάτι τώρα όσο αφορά το έργο αυτό. Το κρατήσω καμεραμάν. Λοιπόν, το έργο αυτό, η Παναγία από πίσω και ο Χριστός εδώ, θα βγουν στην κληροτίδα, θα το πω, το μεγάλο Σάββατο, το πρωί, 12 η ώρα, μία μετά την πρώτη Ανάσταση τέλος πάντων, θα βγουν σε κλήρωση. Μπροστά σας θα γίνει live κλήρωση, αλλά ποιοι θα πάρουν μέρος. Μέρος παίρνουν αυτοί που τα συγκεκριμένα δύο έργα, το ένα ήδη έχει ανέβει στο YouTube. Από το YouTube λοιπόν που το έχω ανεβάσει στη σελίδα μου, στο προφίλ μου, μπορείτε να το κοινοποιήσετε αυτό. Όχι αυτό τώρα το βίντεο, αλλά το συγκεκριμένο από το YouTube. Αυτό λοιπόν το βράδυ θα ανεβεί στο YouTube και θα μπορείτε να το κοινοποιείτε. Έχω μαζέψει τις κοινοποιήσεις από το προηγούμενο και συνεχίζουν να κοινοποιούν. Άρα λοιπόν από τα δύο έργα αυτά θα μπουν στην κλήρωση αυτά τα άτομα. Μαζί θα κερδίσουν και το έργο της Παναγίας που κάναμε την Κυριακή την προηγούμενη. Όχι τον Βαΐο που κάναμε αυτό. Λοιπόν, εύχομαι παιδιά να σας άρεσε. Εύχομαι να σας κράτησα όμορφη συντροφιά εδώ μαζί με τον Γιώργο. Να δημιουργήσαμε κάτι το οποίο πρόσθεσε κάτι παραπάνω στις γνώσεις σας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του, ο καθένας έχει τη δική του μεγάλη εβδομάδα στη ζωή του. Εύχομαι γρήγορη ανάσταση, καλή ανάσταση, καλή ανάταση ψυχής και γρήγορα να ανταμώσουμε όλοι κοντά. Αυτές είναι ευχές από εδώ και πέρα για τον καθένα. Τώρα, μετά από λίγο, όπως σας είπα, θα ανακοινώσω το έργο. Η Μαρία ρωτάει, θέλεις, λέει, πολλές κοινοποιήσεις ή έστω και μία? Όχι, όσοι κοινοποιήσουν περισσότερο, τόσες περισσότερες φορές θα μπει το όνομά τους. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή, 10 φορές θα κοινοποιήσουν, 10 χαρτάκια με το όνομά τους θα είναι. Άρα θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει αυτός που το κοινοποίησε παραπάνω. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ? Και άρχισε και εγώ τις συνάντιες. Η Ελένη ρωτάει όταν το κοινοποιήσουμε να γράψουμε και σχόλιο στο YouTube. Όχι, εγώ βλέπω τις κοινοποιήσεις σας, παιδιά.
Εσείς το κοινοποιείτε στο προφίλ σας, όχι στο YouTube. Το κοινοποιείτε στο προφίλ σας. Να υπογράψουμε τώρα. Η Βάσο λέει: σε ευχαριστούμε για όλα. Ό,τι κάνεις είναι υπέροχο και μαγικό. Καλή ανάσταση. Να είστε καλά, παιδιά, να υπογράψουμε, Τζόρτζ. Ένα, γιατί και η Μαρία εδώ μας λέει: υπογραφή, βάλε, δάσκαλε. Τα βάλεις. Ωραία, έτσι. Υπογράφουμε. Έλα από κοντά για να το σηκώσω μετά από εδώ, να το δούμε. Λοιπόν. Βοήθεια σε αυτόν που θα το κερδίσει, θα το μάθουμε το Μεγάλο Σάββατο. Να είναι ευλογημένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πραγματικά από την καρδιά μου για όλη τη χαρά που μας μεταφέρετε, για όλη την ενέργεια. Εύχομαι να περνάτε υπέροχα στα μάτια. Η Ελένη ρωτάει πού να το κοινοποιήσουμε, στο Facebook. Βγάλε το σε αφήσει. Στο Viper. Στο Facebook, παιδιά. Σε ομάδες, σε σελίδες, όπου θέλετε εσείς. Γιώργο, κλείνοντας τώρα αυτό το έργο, να μην κλείσουμε εδώ, θα πάρω και την ελιά. Ναι, πάρ' την. Θα φέρω και την ελιά εδώ, γιατί ακριβώς με το που κλείσω το live ανακοινώνω ότι έχει βγει σε μάθημα η ελιά. Βέβαια είναι μικρή η ελιά γιατί δεν είχα άλλους καμάδες. Παιδιά, τελείωσε. Διαδικτυακό μάθημα λοιπόν η ελιά. Θα ανεβεί με το που κλείσουμε το live. Έχουμε μαζέψει αρκετά έργα για να δώσουμε στον κόσμο. Και να μην ξεχάσουμε, κάνουμε like και ακολουθάμε τη σελίδα. Ακριβώς. Art by Chris Levy. Κάνουμε, παιδιά, στο YouTube. Part-time. Κάνουμε εγγραφή στο κανάλι, στο δικό μου. Όλα τα live σιγά σιγά ανεβαίνουν πάνω εκεί και καινούργια βιντεάκια. Καλή ανάσταση, Μαρίνα. Ευχαριστούμε. Η Γεωργία, ότι είναι υπέροχο, θα προσπαθήσει να το φτιάξει. Καλή ανάσταση. Και μην ξεχνάτε, είπαμε το Σάββατο έχουμε την κλήρωση. Πάλι θα είμαστε live. Από τώρα να μην λέμε καλή ανάσταση. Ωραία, καλή ανάσταση θα πούμε εκεί. Ούτε άλλω δεν πρόκειται να πάτε στο χωριό. Είμαστε λέει ήδη. Ναι, άμπραβο. Η Βάσο λέει η ελιά είναι τέλεια. Πού μπορεί να βρει την ελιά για το μάτι. Τώρα, μετά. Μετά θα ανακοινώσουμε. Προς το παρόν. Καλά, μπορεί να το πει τώρα. Έχει 180 του μέσα. Ναι, θα το πω, λέω. Θα ανεβεί, είπα ξανά άλλη μια φορά. Α, ναι, ξαναπέστα. Θα ανεβεί, μόλις κλείσω το live, θα ανεβεί το διαδικτυακό μάθημα. Όποιος θέλει πληροφορίες, ναι. Θα στο Messenger. Ναι, έτσι. Εντάξει. Ναι. Όπως και τα υπόλοιπα 15 μαθήματα που υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Και πολλοί από εσάς τα έχετε πάρει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι. Τι λένε, έχει κόσμο. Γράφουνε. Γράφουνε, λένε, μιλάνε, να λένε τα δικά μετά μεταξύ. Λοιπόν, δάσκαλε, είσαι έτοιμος αφού έχουμε βάλει υπογραφή. Ναι. Απλά απλά τώρα παρακολουθάνε και μας θέλουν καρδούλες, εντάξει. Ωραία, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή μεγάλη Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Βοήθειά σας. Βοήθειά σας. Και στις οικογένειές σας.